Αναζητούμε και μέσα από αυτή την εκπομπή νέου δρόμου, πώ να βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι να μείνουν στη χώρα, να συνεχίσουν να εργάζονται εδώ, να προσφέρουν εδώ τι υπηρεσίε του και τι γνώσει του και να μην φεύγουν όλοι με ένα διαβατήριο χωρί επιστροφή στο εξωτερικό. Εδώ και τρία χρόνια στο ΠαΜΑΚ έχετε φτιάξει το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητα. Ποιο είναι ο στόχο αυτού του εργαστηρίου, ποια τμήματα συνεργάζονται, είστε διευθύντρια του εργαστηρίου και έχετε mm. την ευθύνη τη λειτουργία του. Το ένα κομμάτι και το κυριότερο είναι αυτό ακριβώ το οποίο αναφερθήκατε, στο πώ θα καλλιεργήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα στου νέου και πώ θα δούμε τα ανοίγματα στην αγορά και θα του βοηθήσουμε να έχουν αποκτήσουν μια ενημέρωση, εκπαίδευση και γενικότερη καλλιέργεια προ την επιχειρηματικότητα και την οτροπία τη επιχειρηματικότητα, προκειμένου να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μα. Γιατί ευκαιρίε υπάρχουν παρότι διανύουμε έτσι αυτή την παρατεταμένη περίοδο κρίση. Και ο άλλος λόγος έχει να κάνει με την καλλιέργεια της ευρύτερη έννοια της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος. Και ειδικότερα ακολουθούμε μια διεπιστημονική προσέγγιση, όπου βλέπουμε την επιχειρηματικότητα σε διάφορα ε, πεδία, όπως είναι η ιατρική, στα άτομα που έχουν θέματα με κακό συνοτείο μυαλού, για παράδειγμα, και πώς μπορούν να απασχοληθούν και τι ρόλο παίζει γι' αυτά. Βλέπουμε την επιχειρηματικότητα ως ένα μέσο άσκησης δημόσιας πολιτικής από ξένες χώρες στη χώρα μας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι πολλές λοιπόν οι ματιές που μπορεί να ρίξει κανείς στην επιχειρηματικότητα. Θα ήθελα να μου πείτε σε αυτά τα τρία χρόνια πώς είναι οι πέρασαν από το συγκεκριμένο εργαστήριο, τι είδου εφόδια πήραν, αν ήταν αισιόδοξοι όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα ή αν η παρατεταμένη ελληνική κρίση που βιώνουμε τα 8-9 τελευταία χρόνια έχει τσακίσει τα φτερά όσων νέων θέλουν να λειτουργήσουν ως επιχειρηματίες, να φτιάξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Επειδή το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας τρέχει και μια παγκόσμια έρευνα που ονομάζεται GES και τη συντονίζει για ολόκληρη την Ελλάδα, που αφορά τη στάση των φοιτητών απέναντι στην επιχειρηματικότητα, τα αποτελέσματα είναι συγκλονιστικά. Την κάνουμε πριν από δύο χρόνια, επαναλαμβάνεται ένα διετία, φέτος θα την ξανατρέξουμε. Και αυτό που δείχνουν τα αποτελέσματα είναι ότι οι νέοι πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, αλλά τρία, τέσσερα, ίσω και πέντε χρόνια μετά, αφού τελειώσουν τι σπουδέ του, να αποκτήσουν πρώτα εμπειρία και μετά να μπουν μέσα σε αυτή τη θάλασσα που θέλει γερό κολύμπι. Γιατί απαιτεί επιχειρηματική ιδέα, η οποία πρέπει να ελεγχθεί αν είναι επιχειρηματική ευκαιρία και μετά με τι διάφορε δομέ και το οικοσύστημα που ευτυχώ υπάρχει αναπτυγμένο και στην πόλη μα να προωθηθούν και να του συμπαρασταθεί αυτό το οικοσύστημα προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν Θέλουν κάτι. Θέλουν να μπουν λοιπόν στην επιχειρηματικότητα γύρω στα 27, έτσι όπω μου το περιγράφετε. Έτσι, <κυρίζοντα> γύρω στα 27. <κυρίζοντα> Σε αυτού που είναι στι κοινωνικέ επιστήμε, γιατί τα παιδιά που είναι στα πολυτεχνία, εφαρμοσμένη πληροφορική κτλ. Του δίνεται η δυνατότητα μέσα από spin-offs ή ακόμη και μέσα από τα μαθήματά του να έχουν κάποια καινούρια ιδέα, η οποία όμω για να γίνει καινοτομία θα πρέπει να έχει εφαρμογή στην πραγματικότητα, δηλαδή να μπορεί να εμπορευματοποιηθεί. Έχουν λοιπόν την αρχή τους εκεί και μετά σιγά σιγά τελειώνοντας βρίσκουν στον δρόμο το πώς μπορεί αυτό για να είναι πραγματική καινοτομία να εμπορευματοποιηθεί για να ωφεληθεί και η υπόλοιπη κοινωνία. Από το συγκεκριμένο εργαστήριο, ποια τμήματα περνούν, συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Με όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου, να φανταστείτε ότι ανήκει στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και ουσιαστικά ασχολούμαστε με όλα τα τμήματα αλλά και με φορείς της πόλης, όπως είναι το OK Thess, όπως είναι το Venture Garden του Αμερικανικού Κολεγίου, όπως είναι τα διάφορα επιμελητήρια. Οι συνεργασίες μας είναι ανοιχτές προς όλες τις κατευθύνσεις. Υπάρχουν ε, πετυχημένα παραδείγματα, ιστορίες που θα θέλατε να μας τις αναφέρετε με φοιτητές που είχαν μια επιχειρηματική ιδέα που πήγε καλά, αφού το τελείωσαν. Έχουμε τέτοιε περιπτώσει να αναφέρουμε. Έχουμε κάποιο παράδειγμα και λέω κάποιο παράδειγμα γιατί ο χρόνο που υπάρχει το εργαστήριο είναι μικρό. Ναι, είναι. Διανύουμε τώρα τον τρίτο χρόνο. Χρειάζεται ακόμα. Μέλο η... του εργαστηρίου είναι ο γνωστό, νομίζω, σε όλου πια Βαλεντίνο Τζέκα με το HOXIT και με τα Fake News που έχει γίνει πρώτο, πρώτο όνομα στο διεθνή τύπο αλλά και στον ελληνικό τύπο. Ο Βαλεντίνο λοιπόν συνεργαζόταν με το δικό μα εργαστήριο και σήμερα. Είναι ένα από τα επιτυχημένα παραδείγματα που έχουμε να δείξουμε και άλλα παιδιά, όπως είναι ο Βαγγέλης νομικό, που ασχολήθηκε και αυτός με, με επιχειρηματικές ιδέες. Έχουμε τους άλλους φοιτητές, οι οποίοι πρόσφατα βραβεύτηκαν και έχουν να κάνουν αυτά τα καταπληκτικά δίχτυα που αυτοκαθαρίζονται στις υδα... συχθειοκαλλιέργειες κτλ. Τα παιδιά αυτά έχουν κατά καιρού περάσει από το εργαστήριο επιχειρηματικότητα. Κυρία Σάρη, από την εμπειρία σα, την ακαδημαϊκή σα εμπειρία, θεωρείτε ότι η ελληνική εκπαίδευση υπολείπεται όσον αφορά την εκπαίδευση ανθρώπων που θέλει να του κάνει επιχειρηματίε ή που θέλει να του οδηγήσει σε αυτόν τον δρόμο την ώρα που η χώρα το χρειάζεται. Μιλώ και για την εκπαίδευση στα σχολεία αλλά και για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι πως ναι, και κυρίως σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία και την οτροπία της επιχειρηματικότητα, η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί και να εισαχθεί από την πρωτοβάθμια ακόμα εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν είναι το αρκετό να φτάνουν τα παιδιά στο Λύκειο, στην καλύτερη περίπτωση, ή στο Πανεπιστήμιο, για να αντιληφθούν τι είναι η επιχειρηματικότητα και ποια είναι η οτροπία τη, ποια είναι η φιλοσοφία τη, ποια είναι η κουλτούρα τη. Να μην τη δαιμονοποιούν, να μην τη βλέπουν αποκλειστικά και μόνο σαν μία πηγή κέρδου ή εύκολου κέρδου ή κάτι σαν και αυτές τις εκπομπές με τα top models που είναι της μόδας στο τελευταίο διάστημα και όλοι τρέχουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι πανάκια, είναι ένας τρόπος προσέγγισης, τον οποίο όμως θα πρέπει τα μυαλά, των νέων τα μυαλά να εκπαιδευτούν από πολύ μικρή ηλικία και αυτό από το δημοτικό ακόμη. Αυτό από το Δημοτικό. Ε, την ίδια ώρα όμως έχετε, η ενασχόλησή σας στρέφεται σε πολλούς τομείς στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Ένας τομέας στον οποίο προσεγγίζεται και έχετε και συγκεκριμένε προτάσεις να καταθέσετε στην πολιτεία είναι οι πρόσφυγες. Σήμερα η χώρα έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό προσφύγων. Υπάρχουν πολλά κέντρα φιλοξενία προσφύγων και εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, κυρίω όμω και στα νησιά μα. Ε, όπου βλέπουμε περιπτώσεις που μας πληγώνουν, μας πληγώνουν ως ανθρώπους πρώτα, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που ξεχάστηκαν σε κάποια κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ε, και περιμένουν την χορήγηση ασύλου ακόμη και τέσσερα χρόνια. Τους λένε ότι η συνέντευξη κλείνεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Έχουμε 2018, να τους δουν δηλαδή το 2022. Και δεν ξέρω αν μπορούν να περάσουν τέσσερα χρόνια για έναν άνθρωπο παραμένο, παραμένοντας άπραγος μέσα σε ένα κέντρο φιλοξενίας να περιμένει τι ώρα είναι το γεύμα του, και τι ώρα είναι το δείπνο του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει έτσι η ζωή. Επομένω, κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Εσεί έχετε πρόταση γι' αυτό, έτσι δεν είναι, κυρία Σαρή. Βεβαίω, πρόταση υπάρχει, αλλά θα ήθελα λιγάκι να αναφερθώ σε αυτό το οποίο θίξατε προηγουμένω. Το θέμα τη εκπαίδευση και τη ενημέρωση είναι λυπηρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το ότι δεν υπάρχει παιδεία στα, στην πόλη μας, στη χώρα μας γενικότερα. Για το τι είναι πρόσφυγα, τι είναι μετανάστη, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον πρόσφυγα, στον οικονομικό μετανάστη και τι συμβαίνει με αυτά τα άτομα όταν έρχονται στη χώρα. Παρότι είμαστε λοιπόν χώρα υποδοχή, δεν γνωρίζουμε να ξεχωρίζουμε τα στοιχειώδη, μου ο, λέτε. Ο, ο μέσο Έλληνα δεν το γνωρίζει. Να πούμε τι είναι πρόσφυγα ε, και τι μετανάστη, έτσι η, με πολύ απλή ορολογία, ναι, κατανοητή. Ναι, κάτι κατανοητό. Ο, ο πρόσφυγα βασικά είναι αυτό ο οποίο αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του γιατί κινδυνεύει ζωή του. Άρα λοιπόν δεν είναι επιλογή να φύγει. Οι πρόσφυγε είναι άτομα που εργαζόταν σε μια χώρα, είχαν τι ζωέ του, επιτυχημένε δουλειέ οι περισσότεροι και λόγω του πολέμου αναγκάστηκαν να φύγουν. Και λόγω άλλων συνθήκων, όπω για παράδειγμα αναμένουμε τα επόμενα χρόνια προσφυγικέ ροέ λόγω τη κλιματική αλλαγή. Οι πάγοι λιώνουν, τα νερά ανεβαίνουν. Νέα δεδομένα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί το προσφυγικό θέμα δεν είναι κάτι σημειακό, δεν είναι κάτι μόνο σημερινό, είναι κάτι που ήρθε, μένει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Άρα λοιπόν το πρώτο θεωρώ που θα πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο κοινωνίας είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες μας για το τι σημαίνει πρόσφυγας και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Ο μετανάστης αντίστοιχα είναι κάποιο ο οποίος πηγαίνει σε μια χώρα για να έχει ένα καλύτερο αύριο. Και συνήθω μιλάμε για οικονομικού μετανάστε, χαριτολογώντα ακούω και κάποιου ερωτικού μετανάστε και πάει λέγοντα. Πηγαίνει άλλο σε μια χώρα λοιπόν για να δουλέψει, του έχουν κάνει μια πρόταση καλύτερη. Παίρνει περισσότερα χρήματα, θεωρεί ότι εκεί η ζωή θα είναι καλύτερη. Και με α... τα χαρτιά του, με όλα τα με δικαιολογητικά όλα του χωρίς του. με την να κινδυνεύει η ζωή του και η ασφάλειά του, χωρί να μπαίνει ε, σε φούσκωτα που τέλο πάντων βουλιάζουν ή χωρί να μπαίνει σε αυτοκίνητα με ελαφριοδιακινητέ mm -hmm. που μπορεί στο δρόμο να μείνουν ή να χάσει τη ζωή του. Ε, εγώ μιλώ για του πρόσφυγε που είναι πρόσφυγε, που ήρθαν εξ ανάγκη, που δεν ήταν καλέ οι συνθήκε εκεί, ήταν εμπόλεμη κατάσταση, χάσαν τη ζωή του, ξεβολεύτηκαν, ήρθαν όπω ήρθαν, με πολλέ δυσκολίε και κινδύνου και βρέθηκαν στη χώρα μα. Ε, θέλουν να μεταφερθούν στην Ευρώπη, ενδεχομένω να κολλήσουν με τι οικογένειε που πήγαν νωρίτερα εκεί, ή τέλο πάντων να έχουν μια άλλη ζωή στη Γερμανία, στη Γαλλία ή σε άλλε χώρε. Αυτή τη στιγμή όμω βρίσκονται εδώ. Εμεί τι κάνουμε ω Ελλάδα. Ε, πώς μπορούμε, υπάρχουν προγράμματα στην Ευρώπη επιχειρηματικότητας ε, και απασχόλησης των προσφύγων, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία ε, για να ενισχύσουν αυτές τις δράσεις. Ε, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ με το καθεστώ που περιγράψατε, με το που έρχονται, είναι όλοι μαζί, δεν ξεχωρίζουν να είναι μετανάστες ή πρόσφυγες, είναι ετούντες άσυλο. Παραμένουν λοιπόν στου χώρου υποδοχή που κακώ εμεί αναφερόμαστε σε αυτού τα στρατόπεδα, είναι χώροι φιλοξενία και υποδοχή, γιατί έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν και να βγαίνουν όποτε θέλουν οι ίδιοι. Είναι ελεύθεροι δηλαδή, δεν είναι κάτι σαν στρατόπεδο συγκέντρωση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι παραμένουν εκεί, στην καλύτερη περίπτωση, για τέσσερα χρόνια, από τη στιγμή που στου τελευταίου έξι μήνε, αν έχει κάνει κάποιο άσυλο, όπω πολύ σωστά είπατε, η πρώτη του συνέντευξη, άγνωστο πότε θα πάρει το άσυλο, είναι σε τέσσερα χρόνια από σήμερα, είναι το 2022. Εάν λοιπόν έχει και μία διάρκεια ένα με δύο χρόνια εφόσον το πάρει, πάμε στο 24 και θα μπορεί να μείνει χωρίς να κάνει relocation, όπως λένε, επανεγκατάσταση σε άλλη πόλη, άλλα τρία χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε για 7, 11 7 με 8 χρόνια, 10 χρόνια, χρόνια στη χώρα, στη, χώρα μας, Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε επιπόλαια. Ένας τρόπος λοιπόν για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο υγιώς. Γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε αργία μη τη κακίας. Είναι Εάν οι άνθρωποι είναι, βρίσκονται σε ένα χώρο μέσα... Εξαρτώνται από άλλου ανθρώπου να του ταΐσουν, να του πάνε πράγματα για να πληθούν, να καθαριστούν, να πάνε εκεί για να κάνουν τα εμβόλια τους, για την υγεία τους ή για οτιδήποτε άλλο. Φεύγει η οποιαδήποτε ανάγκη για ζωή, ο οποιοσδήποτε στόχος για ζωη ο στοχος για ζωη και μεταβάλλονται 100% σε εξαρτημένα άτομα. τα οποία ακόμη και αν στην καλύτερη περίπτωση μετά από 4, 5 ή 6 χρόνια πάρουν το άσυλο και μείνουν στη χώρα μας, θα είναι άτομα που θα έχουν σταματήσει να δουλεύουν δεν θα έχουν την ανάγκη να εργαστούν. Υπάρχουν λοιπόν υπάρχουν προγράμματα λοιπόν... συγκεκριμένα, επειδή το θέμα είναι ναι, τελείωτο. Βέβαιος, βέβαιος. Και μακάρι να έχουμε περισσότερο χρόνο. Έτσι, με με λίγε φράσει θέλω να δούμε αν υπάρχουν προγράμματα που πρέπει να τα γνωρίζει η πολιτεία για να τα εφαρμόσει. Υπάρχουν ευρωπαϊκέ πρακτικέ, υπάρχουν οι παγκόσμιε πρακτικέ, υπάρχει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Μετανάστευση, υπάρχει η Υπατή Αρμοστία του ΟΗΕ. Πρόσφατα, για να πάω πολύ συγκεκριμένα σε αυτό που είπατε, ψηφίστηκε τον Ιούλιο. Ε, η επιχειρηματικότητα των προσφύγων ε, έγινε μία έκδοση τώρα το Δεκέμβριο ενός οδηγού επιχειρηματικότητας για πρόσφυγες από, τον, ε, οργανισμό, από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και το οδηγός αυτός αναμένεται να υιοθετηθεί, ε, ελπίζω να υιοθετηθεί, το Δεκέμβριο στο Μαρακές από... Σε επίπεδο αρχηγών κρατών πλέον του οργανισμού ΟΕΕ. Επομένω, υπάρχει μια ελπίδα και ω χώρα, εάν υιοθετηθεί και ύστερα, πρακτική... οφείλουμε και εμεί να το εφαρμόσουμε. Εκεί υπάρχει. Το θέμα είναι να υπάρχει και η πολιτική βούληση, και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κόμματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, να έχει την πολιτική βούληση να σταθεί και να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, δυστυχώ θα μα πνίξει.